450 π.Χ. Όπα. Στην αρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιείται για φλεγμονές γυναικολογικές, οφθαλμολογικές και τον 1ο αιώνα μετά Χριστό χρησιμοποιήθηκε εναντίον των ρευματισμών και των ασθενειών μαλάρια και μπέρι-πέρι. Τον 3ο αιώνα το χρησιμοποιούσαν για να καταπραίνουν τους μετεγχειρητικούς πόνους. Η βασίλισσα της Αγγλίας, η Βικτωρία, το χρησιμοποιούσε εναντίον των πόνων περιόδου και από το 1840 έως το 1900 υπάρχουν περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις για τη φαρμακολογική χρήση της κάναβης. Θα εξηγήσω μετά στη συνέχεια. Στον 20ο αιώνα, η κάναβη αποτελούσε βασικό εξαγώγημο προϊόν. Στη χώρα μας υπήρχαν 7 καναβουργεία τα οποία λειτουργούσαν και τα οποία στη συνέχεια, μετά την απαγόρευση, εγκαταλείφθηκαν. Είναι σημαντικό ότι από 11.000 εκατομμύρια στρέμματα στην ετήσια έκταση παγκοσμίως, την πενταετία 48-52, το 91 υποχώρησε στα 1,5 εκατομμύρια. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να επιδοτεί την καλλιέργεια της κάναβης και έτσι άρχισε να επανέρχεται πλέον στην γεωργική παραγωγή. Σήμερα στην Ευρώπη, το 15 δηλαδή συγκεκριμένα, καλλιεργούνται γύρω στα 250.000 στρέμματα με κύρια παραγωγό χώρα τη Γαλλία, η οποία καλύπτει το 50% της καλλιεργήσιμης έκτασης. Εδώ σας έχω έναν πίνακα όπου φαίνονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όπως βλέπετε η Γαλλία είναι εκείνη η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό. Ποια είναι η κάναβη? Να δούμε λίγο τη βοτανική της ταξινόμηση. Το φυτό είναι Cannabis sativa. Το φυτό είναι ένα και έχουμε δύο υποείδη, τη βουλγάρε που είναι η κλωστική κάναβη και την ίντικα που είναι η ινδική κάναβη. Βλέπετε τις διαφορές. Να καταλάβουμε δύο πράγματα. Η κλωστική κάναβη είναι αυτή η οποία έχει χαμηλή τέτραϊδροκαναβινόλη που είναι η ψυχοτρόπος ουσία και η ινδική είναι αυτή που έχει υψηλή τέτραϊδροκαναβινόλη. Φαρμακευτική κάναβη μπορεί να είναι και η κλωστική και η ινδική. Γιατί οι φαρμακευτικές ουσίες δεν είναι μόνο η ψυχοτρόπος ουσία η τετραϊδροκαναβινόλη, είναι και τα διάφορα καναβινοειδή, τα οποία είναι γύρω στα 60 περίπου, που έχουν μελετηθεί, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες ασθένειες. Οι διαφορές, βλέπετε το φύλλο της ινδικής, έχει επικρατήσει η ινδική να λέγεται cannabis indica, η μία, και cannabis sativa η κλωστική. Σας εξήγησα όμως πώς έχουμε τις διαφορές. Βλέπετε τη sativa αριστερά, την indica δεξιά. Το φύλλο της indica είναι πιο πλατή. Είναι φυτό δίοικο μονοετές, τα φύλλα είναι πολυμοειδώς διαιρημένα και καλλιεργείται η κλωστική για τις σκληρενχηματικές ίνες, δηλαδή για το σκληρένχημα το οποίο περιβάλλει την εντεριώνη. Υπάρχουν ποικιλίες δίοικες και μόνικες. Εδώ βλέπετε αριστερά είναι η ανθοταξία από το αρσενικό φυτό και δεξιά η ανθοταξία από το θηλυκό φυτό. Ακόμη και στην ίντικα, την τέτραϊδροκαναβινόλη, τη συναντάμε στα βράκτια φύλλα μόνο της θηλυκής ταξιανθίας. Πριν από την εγκατάσταση της κάναβης, πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Πρώτον, αίτηση προς το Υπουργείο για εισαγωγή σπόρου, δήλωση στο Υπουργείο, δήλωση στην αστυνομία, οι σπόροι να είναι πιστοποιημένοι, δηλώνεται η έκταση, η τοποθεσία, η ποικιλία και ο σκοπός, υπάρχει κοινοτική οδηγία και υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία για τη δειγματοληψία φύλων. Μετά την εγκατάσταση και πριν από τη συλλογή, ο ΕΛΓΟ στέλνει ειδικούς επόπτες, οι οποίοι κάνουν ελέγχους, ούτως ώστε να διαπιστώσουν εάν η περιεκτικότητα σε τέτραϊδροκαναβινόλη είναι στα νόμιμα πλαίσια, δηλαδή κάτω από 0,2% προκειμένου να προβούμε στη συλλογή. Διαφορετικά η φυτεία καταστρέφεται. Βιβλιογραφικά υπάρχουν στάδια πριν από την εγκατάσταση, όπως είναι το ψιλοχωμάτισμα, η βασική λίπανση. Η σπορά γίνεται το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία απαιτούνται 5 κιλά σπόρου το στρέμμα.
Ο βιολογικός κύκλος είναι μικρός, είναι από 90 έως 150 μέρες. Περίπου 8 μέρες μετά τη σπορά έχουμε το φύτρωμα, 60 έχουμε φυτά ενός μέτρου και τη 10η εβδομάδα αρχίζει η άνθηση. Εδώ βλέπετε φυτά της κάναβης σε παραγωγή, σε πλήρη ανάπτυξη. Η σπορά γίνεται Μάρτιο-Απρίλιο και η συγκομιδή όταν αφορά το σπόρο ή και τα στελέχη γίνονται Αύγουστο με Σεπτέμβριο. Δεν απαιτείται χημική ζυζανιοκτονία γιατί το φυτό κλείνει, θα το δείτε και στο πείραμα που κάναμε, και απαιτεί γύρω στις 2 με 4 αρδεύσεις το χρόνο. Η άριστη θερμοκρασία είναι 14 βαθμοί και η θερμοκρασία ανάπτυξης κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 27. Το pH πρέπει να είναι γύρω στο 6,5 και καλό προηγούμενο είναι τα σιτηρά. Η λίπανση δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό ως προς λιπάνση σε φόσφορο και κάλι. Η οικολογική διάσταση της καλλιέργειας της κάναβης είναι η εξής. Πρώτον, έχει μειωμένη έως μηδενική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σας είπα ότι δεν χρειάζεται ζυζανιοκτονία, γιατί το φυτό κλείνει και πνίγει τα ζυζάνια. Βελτιώνει τη βιοποικιλότητα, γιατί αναπτύσσονται διάφορα ωφέλιμα έντομα, τα οποία δεν δημιουργούν πρόβλημα στο φυτό. Είναι φυτό φυτοεξυγίανσης, δηλαδή απορροφά τα βαρέα μέταλλα του εδάφους, μόλυβδο, κάδμιο κτλ. Και μπορεί υπό το καθεστώς συμβολιακής γεωργίας να δώσει ένα καλύτερο και μεγαλύτερο εισόδημα στον παραγωγό. Οι ταξιανθίες συλλέγονται όταν έχουν ένα μήκος 30 εκατοστών, τις βλέπετε. Τα στελέχη συγκομίζονται όταν υπάρχει αποχρωματισμός, περίπου 100 μέρες έως 120 μετά τη σπορά. Η συγκομιδή γίνεται κλασικά με τις μηχανές που συλλέγουμε τα καλαμπόκια. Τι γίνεται? Εδώ τα βλέπουμε τα δεμάτια, τα οποία έχουμε μαζέψει μετά την κοπή, τα οποία πρέπει να τα επεξεργαστούμε για να πάρουμε πλέον την ίνα. Είναι απαραίτητη η διαβροχή τους ή η εμβάπτιση σε νερό για να αποχωριστεί ο ινώδης ιστός ή η επεξεργασία με άλλα μηχανήματα. Αυτός είναι ο ινώδης ιστός, τον βλέπετε. Περίπου είναι το 30% του βάρους του βλαστού. Δεν πετιέται ο βλαστός. Η κάναβη είναι ένα φυτό στο οποίο δεν πετάς σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, μπορείς να έχεις και τα φαρμακευτικά προϊόντα, εφόσον υπάρχουν τα καναβινοειδή από τα βράκτια φύλλα, μπορείς να έχεις το βλαστό, αυτό που έχουμε καθαρίσει, που αποτελεί άριστο υπόστρωμα για κτηνοτροφικές μονάδες, ιδιαίτερα για άλογα, και βέβαια την ίνα. Οι αποδόσεις, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι μέχρι 5 τόνοι ανά εκτάριο χλωρής βιομάζας, σε σπόρο γύρω στα 100 με 150 κιλά το σπόρο και σε ξερά στελέχη για την παραγωγή ινών από 700 έως 1.300 κιλά το στρέμμα μετά από μηχανική συγκομιδή. Οι χρήσεις, πολυπίκυλο, είναι η ίνα για υφάσματα. Δημιουργείται μονωτικό υλικό, είναι άκαυστη η κάναβη, δεν καίγεται. Και γι' αυτό τη χρησιμοποιούν τα υποπροϊόντα σοβαρές βιομηχανίες, όπως είναι η BMW, η Mercedes, η Bugatti, χρησιμοποιούν ο σκελετός της Bugatti είναι από κάναβη στο αυτοκίνητο. Στο χαρτί το 55% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από την κάναβη. Ο σπόρος δε, το λάδι περιέχει λινολεϊκό οξύ, το οποίο είναι εξαιρετικό και για την κοσμετολογία, αλλά και διάφορες άλλες χρήσεις. Αυτά όσον αφορά τα γενικά από την γενική βιβλιογραφία. Εμείς όμως κάναμε πειράματα για να αποδείξουμε και να δούμε ποιες είναι τα κατάλληλα βήματα στα οποία θα προβούμε προκειμένου να έχουμε την κατάλληλη πρόταση για τους παραγωγούς.
Ναι, ναι, ένα μου το κάνει. Ωραία. Εντάξει, πειραματική εργασία πάνω, το πρώτο. Αυτό. Μόνο το βελάκι το μπροστά. Ναι, αυτό εδώ. Ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ο σκοπός της εργασίας, της πειραματικής, ήταν η διερεύνηση σχέσης άρδευσης, λίπανσης, πυκνότητας φύτευσης και παραγωγής της κλωστικής κάναβης, δηλαδή στη βιομάζα και της ίνες στην κεντρική Ελλάδα. Αυτή είναι η φυτεία μας, λίγο πριν από τη συλλογή. Βλέπετε, ήδη έχουμε κάνει συλλογή κάτω κάποια στελέχη και πάνω είναι η φυτεία που είναι έτοιμη για τη συλλογή. Η κάναβη είναι ένα φυτό που είναι απαιτητικό σε υγρασία, όχι ότι δεν θέλει καθόλου άρδευση. Ο αριθμός των αρδεύσεων εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες. Και εμείς μετρήσαμε την εξατμισοδιαπνοή, ούτως ώστε να δούμε με βάση την εξατμισοδιαπνοή τι ποσοστό άρδευσης θα εφαρμόσουμε. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις, για την Μεσόγειο απαιτούνται 250 μμ για τις πρώιμες μόνικες ποικιλίες και για τις όψιμες δίκες 400 μμ άρδευσης. Εφαρμόσαμε δύο συνταγές άρδευσης. Η μεν μία είχε άρδευση στο 100% της εξατμισοδιαπνοής και η δεύτερη στο 60% της εξατμισοδιαπνοής. Εδώ περιγράφω το αρδευτικό σύστημα, το οποίο δεν σας ενδιαφέρει. Για εμείς το κάναμε στάγδιν. Αυτό είναι το σύστημα, ώστε να βάλουμε μέσα και την υδρολίπανση. Η κατανάλωση μετρήθηκε με βάση την εξατμισοδιαπνοή, την οποία μετρήσαμε από τους σταθμούς που έχουμε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η συνολική βροχόπτωση του έτους Απρίλιος του 16 μέχρι Ιούλιος, του Απρίλιο του 17 μέχρι Ιούλιο του 17 ήταν 159 μιλιμέτρ βροχής. Και εδώ σας δείχνω την βροχή, το νερό μάλλον, που δέχτηκε συνολικά η κάναβη από άρδευση και βροχόπτωση, που είναι με βάση την εξατμισοδιαπνοή στο 100% 558 μιλιμέτρ στήλης νερού. Έχουμε δύο επίπεδα άρδευσης, το πρώτο το 100%, το δεύτερο το 60%. Το άλλο που μετρήσαμε, εκτός από την άρδευση, ήταν η σπορά και το λίπασμα. Η σπορά έγινε στις 5 Απριλίου του 2017. Εφαρμόσαμε δύο φυτεύσεις, την πυκνή και την αραιή. Πυκνή με 10 κιλά το στρέμμα σπόρο και την αραιή με 5 κιλά το στρέμμα. Η λίπανση που εφαρμόσαμε ήταν η βασική, και μετά υδρολίπανση νητρική αμμονία. Και εδώ στις λιπάνσεις πάλι εφαρμόσαμε δύο μεταχειρήσεις, μία αρκετά υψηλή και μία στο 75% της αρχικής. Εδώ βλέπετε το χωράφι πόσο ήταν στην αρχή, πώς υπολογίσαμε το σπόρο με τη σπαρτική σίτου μετρώντας κανονικά το σπόρο που θα πέσει, και εδώ στην τελευταία φωτογραφία πώς κάναμε τη σπορά. Η λίπανση που σας είπα είναι η βασική, βλέπετε την πρώτη σειρά, και στη συνέχεια κάναμε άλλες 4 υδρολιπάνσεις που δώσαμε στη λίπανση 2, εκτός από τη βασική δώσαμε μετά μειωμένη την ποσότητα κατά 25%, δηλαδή το 75% της αρχικής. Το έδαφος, γιατί για να κάνουμε τη λίπανση κάναμε πρώτα εδαφολογική ανάλυση, εννοείται. Το έδαφος το οποίο εμείς δουλέψαμε σε βάθος 30 και 60 εκατοστά ήταν άμμο αργυλοπυλώδες. Είχε μερική, η οργανική ουσία όχι ιδιαίτερη, είχε όμως και φόσφορο και κάλι. Η ανάλυση του εδάφους και τα αποτελέσματα. Πρώτα-πρώτα τα εδαφολογικά στοιχεία από τις αναλύσεις του εδάφους. Μετρήσαμε τα διάφορα στοιχεία στην αρχή και στο τέλος της καλλιέργειας. Επάνω λέμε πριν τη σπορά είναι η σειρά μπλε που έχουμε τα στοιχεία, τα ιχνοστοιχεία και τα βασικά στοιχεία, το φόσφορο, το κάλι κτλ. Εάν δούμε όλες τις μεταχειρήσεις, βλέπουμε ότι ο χαλκός είχε μείωση σε ορισμένες μεταχειρήσεις. Επίσης, ο φόσφορος και το κάλι σε δύο μόνο μεταχειρήσεις είχε χαμηλή, είχε μείωση. Στις υπόλοιπες έμεινα μετάβλητος.
οι χημικές ιδιότητες τώρα του εδάφους. Εδώ μετρήσαμε τα αφομοιώσιμα στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία που προσλαμβάνει το έδαφος. Γιατί στην προηγούμενη περίπτωση μετρήσαμε τα ολικά, δηλαδή αυτά που είναι στο έδαφος, είτε είναι αφομοιώσιμα είτε απλώς υπάρχουν στο έδαφος. Στα αφομοιώσιμα λοιπόν στοιχεία είδαμε ότι ο χαλκός έμεινε αμετάβλητος. Αυτό είχε μία συνέπεια στο ότι εμφανίστηκαν λευκά φύλλα λόγω έλλειψης χαλκού. Το ίδιο και ο ψευδάργυρος. Τα βασικά στοιχεία στα οποία μας ενδιαφέρει, γιατί μας ενδιαφέρει η λίπανση, άζωτο, φόσφορο και κάλι, το αφομοιώσιμο, εδώ είναι σε μιλιγκράμμ ανά κιλό εδάφους, ο ίδιος πίνακας, τον μετατρέψαμε τον ίδιο πίνακα, σε κιλά αναστρέμα, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τις μονάδες, τα κιλά που εμείς προσθέσαμε. Στον πίνακα αυτόν, στην πρώτη σειρά που λέει έναρξη καλλιεργητικής περίοδου, έχουμε το άζωτο, το φόσφορο και το κάλι σε πόσα κιλά αναστρέμα υπήρχαν στο έδαφος. Στη συνέχεια έχουμε τις διάφορες εφαρμογές που κάναμε εμείς, τα διάφορα πειράματα. Και στο τέλος της καλλιεργητικής περίοδου μετρήσαμε το τι βρήκαμε πάλι στο έδαφος. Η διαφορά όλων αυτών είναι το ποσό που απορρόφησε το φυτό και ένα ποσό το οποίο χάθηκε στον υδροφόρο ορίζοντα. Στο δεύτερο χρόνο του πειράματος θα κάνουμε τη φυλοδιαγνωστική μας ανάλυση, ούτως ώστε να βρούμε το ποσοστό που θα συναντήσουμε στα φύλλα και να ξέρουμε τι προσέλαβε το φυτό από τα στοιχεία αυτά. Τα αποτελέσματα. Κατά την εφαρμογή της μειωμένης λίπανσης, διαπιστώνεται ότι παραμένει στο έδαφος μία ποσότητα αζότου, παρότι ρίξαμε λίγο άζωτο. Αυτό αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη, γιατί η απόδειξη σας είπε ότι πρέπει να επαναληφθεί δεύτερο και τρίτο χρόνο. Αποτελεί ένδειξη εφαρμογής μικρότερου ποσοστού λιπάσματος. Επίσης, σχετικά με φόσφορο και κάλι, διαπιστώθηκε ότι οι απαιτήσεις είναι πραγματικά μειωμένες. Στις φωτογραφίες αυτές βλέπετε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Βλέπετε μόλις έχει αρχίσει να φυτρώνει. Μόλις έχει μεγαλώσει. Το βλέπετε πόσο πυκνό είναι που έχει πνίξει τα ζυζάνια. Δεν έχει πέσει ίχνος χημικού. Και βλέπετε στη συνέχεια την ανάπτυξή του μέχρι που έχουμε φτάσει στο στάδιο συγκομιδής. Η Φιμπρανόβα είναι μία από τις υψηλές ποικιλίες που φτάνει σε ύψος από 2 έως 3,10 περίπου 3,20 μέτρα. Οι αποδόσεις που είχαμε. Εάν δούμε τις αποδόσεις στα φύλλα της κάναβης, τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε για τσάι. Μας ενδιαφέρει να δούμε οι διάφορες μεταχειρήσεις που κάνουμε, τι επίδραση έχουν στην απόδοση. Η παραγωγή φύλλων φτάνει στη μέγιστη τιμή, στην πυκνή φύτευση, με την άρδευση του 100% και της εξατμισοδιαπνοής και σε πλήρη λίπανση. Αντίθετα, όταν οι τιμές είναι ελάχιστες, τότε έχουμε ελάχιστη παραγωγή φύλλων. Εάν δούμε την επίδραση αυτών των παραγόντων στους βλαστούς, βλέπουμε ότι και ο βλαστός είναι πάλι στο μέγιστο της παραγωγής όταν έχουμε την μέγιστη λίπανση. Όμως, εδώ τι βλέπουμε, σε αυτό εδώ, σε αυτή την μπάρα που έχουμε αραιή φύτευση, μειωμένη άρδευση στο 60% και μειωμένη λίπανση στο 75%, το αποτέλεσμα σε βλαστό κάναβης που είναι χρήσιμος, είναι αυτός που παίρνει ο κύριος Νταλός για να κάνει τις μοριοσανίδες, είναι πολύ ικανοποιητική. Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή ένδειξη για τον παραγωγό, ο οποίος θα χρειαστεί λιγότερο σπόρο, λιγότερο νερό, λιγότερο λίπασμα, για να έχει επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ακολουθήσει και μια οικονομική μελέτη, την οποία θα την παρουσιάσουμε σε ημερίδα στη Λάρισα, για να ξέρουμε το κόστος παραγωγής και να ξέρουμε ποια θα είναι η πρόσοδος για τον παραγωγό. Εάν δούμε τώρα στις ίνες, που είναι ινοδοτικό το φυτό, τι μας ενδιαφέρει. Η απόδοση σε ίνες στατιστικά δεν διαφοροποιείται με βάση τις διάφορες εφαρμογές. Όμως, αυτό που πρέπει πάλι να τονίσουμε, που είναι μια πολύ καλή ένδειξη, είναι ότι και η απόδοση σε ίνες, πάλι στην τελευταία περίπτωση, εδώ, αραιή φύτευση, δηλαδή 30 εκατοστά γραμμή από γραμμή, μειωμένη λίπανση και μειωμένη άρδευση, μας δίνει πολύ μεγάλη απόδοση σε ίνα. Όταν η ίνα, μάλλον όταν η παγκόσμια βιβλιογραφία δίνει μέχρι 500 κιλά το στρέμα ίνα,
Και εμείς φτάνουμε με μειωμένες εισροές σχεδόν τα 480, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ της καλλιέργειας. Και η βιομάζα, βέβαια, εννοείται ότι τη μέγιστη τιμή πάλι θα την έχει στις μεγαλύτερες εισροές, αλλά και εδώ, στην τελευταία μπάρα, έχουμε πολύ καλή απόδοση και για βιομάζα. Συμπεράσματα. Από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι η πυκνότητα, σποράς, η άρδευση και η λίπανση δεν επηρέασαν στατιστικώς σημαντικά την παραγωγή των ινών κλωστικής κάναβης. Αυτό που είναι, που θέλω να τονίσω και που μας έκανε να ασχοληθούμε, μας κάνει να ασχοληθούμε και ιδιαίτερα, είναι ότι στην αραιή φύτευση, με μειωμένη άρδευση και μειωμένη λίπανση, δηλαδή με χαμηλότερες εισροές, είχαμε απόδοση σε ίνες πολύ υψηλή. Εννοείται ότι για να έχουμε τελικά αποτελέσματα, θα επαναλάβουμε τουλάχιστον ένα χρόνο το πείραμα, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί αποδεδειγμένα επιστημονικά να απευθυνθούμε στον παραγωγικό κόσμο και να προτείνουμε συνταγή λίπανσης και τεχνική καλλιέργειας. Αυτή είναι η φυτεία μας όταν τη μαζέψαμε και κάτω βλέπετε τη φυτεία στις διάφορες φάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και μια άλλη ερώτηση, αν θα ήθελα να κάνω πλέον σαν γιατρό. Είπατε ότι καθαρίζει το έδαφος από βαρέα μέταλλα κτλ. Αυτά τα βαρέα μέταλλα τα κατακρατάει στο ριζικό του σύστημα ή δεν τα κυκλοφορεί, δεν υπάρχουν δηλαδή στον κορμό, στα φύλλα. Τα βαρέα μέταλλα τα αναλώνει η ίδια για την ανάπτυξή της, δεν ανιχνεύοντας στο τελικό προϊόν. Σαν γιατρός μιλάω. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένα βαρύ μέταλλο να το εκμεταλλευτεί ένα φυτό, όταν τα ζώα τα μεγάλα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Το ριζικό της σύστημα δεν μας ενδιαφέρει. Καλά, θα βγω εγώ τώρα.